Τονίζουμε ότι οι υγειονομικοί δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, ότι θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα κάθε συναδέλφου στη δουλειά, γιατί ακριβώς δεν περισσεύει κανένας μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Ήδη μετράμε πάνω από 30.000 κενές θέσεις πανελλαδικά, στις οποίες αναμένεται να προσθεθούν άλλες 10.000 από τους συναδέλφους που θα βγουν σε διαθεσιμότητα. Ήδη σήμερα σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία κρίνεται επισφαλής η λειτουργία τους, καθώς πάνω από το 50% του προσωπικού θα βγει σε διαθεσιμότητα εφόσον συνεχίζουμε τη σκληρή γραμμή υλοποίησης αυτού του νόμου. Οι εξαγγελίες για την κάλυψη των κενών που θα προκληθούν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία δείχνουν και το χαρακτήρα που θέλουν να δώσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο επόμενο διάστημα. Μιλάνε για κλείσιμο των περιφερειακών νοσοκομείων και μετακίνηση συναδέλφων στα κεντρικότερα νοσοκομεία ώστε να καλυφθούν τα κενά. Μιλούν για κλείσιμο των δομών και τη μετακίνηση του προσωπικού εντός της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας. Μιλάνε για τρίμηνες συμβάσεις, τουλάχιστον οι οποίες εν δυνάμει θα μπορέσουν να επεκταθούν με ιδιώτες γιατρούς και με εταιρείες ενοικίας προσωπικού, δηλαδή εργολάβους. Μιλάνε ουσιαστικά για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ από την πίσω πόρτα με πρόσχημα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών. Ξαναλέμε, τα ποσοστά που έχουν πετύχει οι υγειονομικοί στην εμβολιαστική τους κάλυψη δεν υπάρχουν σε κανέναν άλλο κλάδο, δεν υπάρχουν καν μέσα στο πολιτικό προσωπικό της ίδιας κυβέρνησης. Μιλάμε για πάνω από 95% στους γιατρούς και πάνω από 87% στο υπόλοιπο προσωπικό. Πραγματικά αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι ένας χώρος ασφαλής τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς, με τη λογική ότι οι συνάδελφοι υγειονομικοί ξέρουν να τηρούν πολύ αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ξέρουν να παίρνουν μέτρα προστασίας για τους ίδιους και τους ασθενείς τους, την ίδια στιγμή που 9 στους 10 είναι εμβολιασμένοι και αυτός που δεν είναι συνεχίζει και δουλεύει τηρώντας τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Έχουμε ζητήσει πολλάκις να γίνονται μαζικά περιοδικά τεστ στους υγειονομικούς, κάτι το οποίο οι συνάδελφοι θα εξασφαλίσουν ότι ακόμα και οι εμβολιασμένοι που θα βγουν θετικοί θα ανοιχνευτούν έγκαιρα και δεν θα πάμε σε νοσοκομειακές διασπορές. Αυτή τη στιγμή τα φώτα έχουν πέσει πάνω στο υγειονομικό κίνημα, το οποίο δεν έρχεται να διεκδικήσει την άρση της υποχρεωτικότητας, ούτε από συνδικαλιστική όρεξη, ούτε από καπρίτσιο. Έχουμε βγει στον δρόμο από την πρώτη μέρα διεκδικώντας τα απαραίτητα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, ώστε να δίνουμε πιο αποτελεσματικά τη μάχη και να μπορέσουμε να σώσουμε ακόμα περισσότερους ασθενείς. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που παραδέχονται ότι είμαστε σε ένα λοιμωγόνο περιβάλλον και πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι, την ίδια στιγμή να μην βάζουμε τους υγειονομικούς στα βαρέα και αμφιγεινά. Προχωρούμε, γιατί έχουμε ήδη καταγγελίες από συναδέλφους ότι δεν τους επιτράπει να πάνε στη δουλειά τους, ενώ σε άλλα τμήματα και εν ώψη γενικής εφημερίας του νοσοκομείου, συνάδελφοι που παραμένουν ανεμβολιαστοί έχουν τοποθετηθεί και δουλεύουν κανονικά. Πάμε στα γραφεία του προσωπικού πάνω για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε την επίδοση των χαρτιών αναστολής στους συναδέλφους, ώστε κανένας από εμάς να μην λείψει από τη δουλειά του και να είμαστε όλοι εδώ παρόντες για να μπορέσουμε να παλέμουμε για την υγεία του λαού. Καλημέρα και καλό αγώνα.